Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Αγαπημένα μου παιδιά, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας «Παραμύθια Μάλαμα». Χαίρομαι πολύ που θα σας ξαναδιαβάζω υπέροχα παραμυθάκια που θα είμαστε μαζί παρέα. Σήμερα στην πρώτη μου εκπομπή φέτος θα σας διαβάσω αγαπημένα παραμύθια που μπορεί να τα έχουμε ξαναπεί, αλλά αξίζει να τα διαβάσουμε ξανά. Θα πούμε τον πόλεμο χωρίς αιτία. Πόσο όμορφες ήταν οι χώρες όπου ζούσαν. Βλέπετε, παιδιά, εδώ είναι το κόκκινο παλάτι και από την άλλη το μπλε. Και στα δύο βασίλεια είχαν χτιστεί υπέροχοι πύργοι. Οι δύο βασιλιάδες συνεννοούνταν μεταξύ τους, το ίδιο και οι υπήκοοι. Τα παιδιά του γαλάζιου βασιλείου έπαιζαν με τα παιδιά του κόκκινου βασιλείου. Αλλά μια μέρα συνέβη κάτι πολύ σοβαρό. Καθώς οι δύο βασιλιάδες έκαναν τον περίπατό τους, μερικά πουλιά πέταξαν πάνω από τα κεφάλια τους και μια κουτσουλιά έπεσε στην άκρη της μύτης τους. Οι βασιλιάδες γέλασαν. Μετά κοιτάχτηκαν. Σκέφτηκαν ότι δεν έπρεπε ο ένας βασιλιάς να κοροϊδεύει τον άλλον για τη λερωμένη μύτη του και θεώρησαν ότι αυτό αποτελεί αφορμή πολέμου. Ο βασιλιάς του κόκκινου βασιλείου συγκέντρωσε τους υπηκόους του και έκανε μια μεγάλη ομιλία με πολλές δύσκολες και ακαταλαβίστικες λέξεις. Τους είπε ότι το χρώμα των άλλων, των γαλάζιων, ήταν άσχημο, ότι ο πύργος τους ήταν πολύ κοντά στον δικό τους και ότι για αυτούς τους λόγους έπρεπε να κηρυχτεί πόλεμος. Ο βασιλιάς του γαλάζιου βασιλείου από την άλλη μεριά μέτρησε τους στρατιώτες του, οργάνωσε στρατιωτική παρέλαση με στρατιωτική μουσική. Όλοι εντυπωσιάστηκαν και ένιωθαν περήφανοι. Σε λίγο η στρατιωτική παράταξη έφυγε για τον πόλεμο. Οι δύο βασιλιάδες έδωσαν το σύνθημα «Έφοδος, επιτεθείτε!». Όμως, παρά τις μεγάλες σκάλες, παρά τις οβίδες, το τείχος κρατούσε γερά. Δεν κατέρευσε. Όταν βράδιασε, η μάχη σταμάτησε. Όλοι γύρισαν στα σπίτια τους. Ήταν μια δύσκολη, μελαγχολική μέρα. Την επόμενη μέρα, παιδιά, η επίθεση ξανάρχισε από την άλλη πλευρά. Και πάλι, παρά την πολιορκία και τις επιθέσεις, δεν κατάφεραν να μπουν στο κάστρο. Με τη δύση του ήλιου ξαναγύρισαν στη βάση τους. Ήταν μια θλιμμένη μέρα. Οι άνθρωποι είχαν δάκρυα στα μάτια. Όμως οι δύο βασιλιάδες ούτε που συζητούσαν να σταματήσουν τον πόλεμο. Ο πόλεμος έπρεπε να συνεχιστεί. Τότε σκέφτηκαν διάφορα τεχνάσματα για να κερδίσουν γρήγορα τη μάχη. Όλοι ρίχτηκαν στη δουλειά με φτιάρια, κασμάδες και καρότσια. Όλοι έσκαβαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως το σχέδιο των γαλάζιων δεν ήταν πιο πονηρό από το σχέδιο των κόκκινων. Οι κόκκινοι κατέλαβαν το κάστρο των γαλάζιων και οι γαλάζιοι το κάστρο των κόκκινων. Οι υπήκοοι απογοητευμένοι κοιτάχτηκαν με ανοιχτό το στόμα. Οι βασιλιάδες ήταν οργισμένοι.
αποφάσισαν να συναντηθούν κάτω από τα κάστρα τους για να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο. Εδώ και καιρό είχαν ξεχάσει τα παιδιά. Βρέθηκαν αντιμέτωποι από τη μια η κόκκινη με τα παιδιά των γαλάζιων και από την άλλη η γαλάζιη με τα παιδιά των κόκκινων. Οι βασιλιάδες κοιτάχτηκαν στα μάτια. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Ξαφνικά τα παιδιά έτρεξαν και άρχισαν να παίζουν. Οι στρατιώτες κατέθεσαν τα δόρατα και τις σημαίες. Οι βασιλιάδες παρακολουθούσαν αυτές τις κινήσεις με απορία. Δεν ήθελαν με τίποτα να ακούσουν για ειρήνη. Μια σκακέρα στήθηκε για τους βασιλιάδες που άρχισαν αμέσως να παίζουν μια παρτίδα σκάκι, ενώ τα παιδιά έπαιζαν και διασκέδαζαν. Σε λίγο, κανείς πια δεν ενδιαφερόταν για τον πόλεμο. Σήμερα μοιάζει μια πολύ μακρινή η εποχή των μαχών και του πολέμου. Τώρα που έχουν συμφιλειωθεί, φαίνεται πολύ όμορφο, παιδιά, το γαλαζοκόκκινο χωριό τους στην πλαγιά, με τα σπιτάκια και τους κήπους. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το παραμύθι? Ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται πόλεμος. Οι πόλεμοι πρέπει να σταματήσουν και να ζούμε όλοι ειρηνικά. Τώρα θα πούμε τις τρεις ερωτήσεις, που κι αυτό είναι υπέροχο παραμύθι, παιδιά. Είναι μια πανέμορφη ιστορία για το σημαντικό, το σπουδαίο και το καλό, βασισμένη σε ένα παραμύθι του Λέοντα Τολστόη. Ζούσε κάποτε ένα αγόρι που το λέγανε Νικολάη και που πολύ συχνά καθόταν και σκεφτότανε ποια μπορεί να είναι η σωστή πράξη που θα έπρεπε να κάνει στη ζωή του. «Θέλω να γίνω ένας καλός άνθρωπος», έλεγε στους φίλους του, «αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω». Οι φίλοι του τον καταλάβαιναν και θέλανε πολύ να τον βοηθήσουν. «Μόνο αν βρω τις σωστές απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις», συνέχισε ο Νικολάη, «θα είμαι σίγουρος πως ό,τι κάνω θα είναι και το σωστό». Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι? Ποιο είναι το πιο σπουδαίο πρόσωπο? Ποια είναι η πιο σημαντική πράξη? Οι φίλοι του Νικολάη πήραν να σκέφτονται. Και η Σόνια, η Ερωδιός, μίλησε και είπε: «Για να ξέρεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι, πρέπει πρώτα να έχεις σχεδιάσει το πώς θα το κάνεις». Ο Γκόγκολ, ο πίθηκος, που ήταν εκεί γύρω και ψαχούλευε ανάμεσα στα φυλώματα των δέντρων για να βρει κάτι να φάει, είπε: «Θα καταλάβεις πότε πρέπει κάτι να το κάνεις, αν πάντα παρακολουθείς με προσοχή το τι γίνεται γύρω σου». Τότε ο Πούσκιν, ο σκύλος, μισάνοιξε τα μάτια του, αναδεύτηκε και είπε: «Δεν μπορεί κανείς μοναχός του όλα να τα παρακολουθεί. Χρειάζεται και τη συμπαράσταση κάποιου τρίτου. Να, για παράδειγμα, Γκόγκολ πρόσεξε γιατί μια καρύδα ετοιμάζεται να πέσει πάνω στο κεφάλι σου». Ο Νικολάη σκέφτηκε για λίγο όλα αυτά και μετά έκανε τη δεύτερη ερώτησή του. «Και ποιο μπορεί να είναι το πιο σπουδαίο πρόσωπο?» «Αυτό που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον παράδεισο», είπε η Σόνια και πέταξε μέσα στο γαλάζιο του ουρανού. «Όποιος προσφέρει ανακούφιση σε κάθε άρρωστο και πονεμένο», είπε ο Γκόγκολ ξύνοντας το κεφάλι του. «Αυτός που σου λέει το τι επιτρέπεται και τι όχι», γάβγησε ο Πούσκιν. Ο
Νικολάη πήρε κι άλλο να σκέφτεται και μετά έκανε την τρίτη του ερώτηση. Και ποια τάχα είναι η πιο σωστή πράξη? Το να πετάς, είπε η Σόνια. Το να διασκεδάζεις κάθε στιγμή και ώρα, γέλασε ο Γκόγκολ. Να μάχεσαι, γάβγισε ο Πούσκιν. Το αγόρι όμως, παιδιά, συνέχισε να σκέφτεται. Αγαπούσε τους φίλους του. Ήξερε πως κι αυτοί κάνανε ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν. Αλλά οι απαντήσεις τους δεν πρέπει να ήταν απόλυτα σωστές. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. «Ξέρω τι θα κάνω», σκέφτηκε. «Θα πάω να ρωτήσω τον Λέοντα, τη Χελώνα. Ζει πάνω από 100 χρόνια. Σίγουρα αυτός θα ξέρει να μου πει τις απαντήσεις που ζητάω». Και ο Νικολάη πήρε να σκαρφαλώνει στο ψηλό βουνό, όπου η γέρικη Χελώνα ζούσε ολομόναχη. Όταν ο Νικολάη έφτασε, βρήκε τον Λέοντα να σκάβει τον κήπο του. Η Χελώνα ήταν πολύ γέρικη και το σκάψιμο ήταν πια κουραστικό για αυτήν. «Έχω 3 ερωτήσεις και θα ήθελα τη βοήθειά σου», είπε ο Νικολάη. «Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι? Ποιο μπορεί να είναι το πιο σπουδαίο πρόσωπο? Και ποια είναι η πιο σημαντική πράξη?» Ο Λέων άκουσε προσεκτικά, αλλά το μόνο που έκανε ήταν απλώς και μόνο να χαμογελάσει. Και μετά συνέχισε να σκάβει. «Πρέπει να κουράστηκες», αποφάσισε κάποια στιγμή να πει ο Νικολάη. «Άσε με να σε βοηθήσω». Η Χελώνα του έδωσε το φτιάρι και τον ευχαρίστησε. Και επειδή είναι πιο εύκολο σε ένα αγόρι να σκάβει από ότι ένας γέρος, ο Νικολάη συνέχισε το σκάψιμο μέχρι που όλος ο κήπος ήταν έτοιμος. Και ήταν μόλις που είχε τελειώσει, όταν σηκώθηκε δυνατός άνεμος και μια δυνατή βροχή ξέσπασε. Καθώς τρέχανε να προφυλαχτούνε μέσα στην καλύβα της Χελώνας, ο Νικολάη άκουσε κάποιον να φωνάζει για βοήθεια. Πήρε τρέχοντας να κατεβαίνει το μονοπάτι και είδε ένα πάντα που είχε σπάσει το πόδι του, καθώς ένα κλαρί είχε πέσει πάνω του. Προσεκτικά ο Νικολάη μετέφερε το τραυματισμένο ζώο στην καλύβα του Λέοντα και αμέσως έφτιαξε από καλάμια έναν άρθικα για το σπασμένο πόδι. Η καταιγίδα λισομανούσε και πόρτες και παραθυλόφυρα χτυπούσαν από τον αέρα. Το πάντα ξύπνησε. «Πού βρίσκομαι?» ρώτησε. «Το παιδί μου, πού είναι?» Το αγόρι βγήκε από την καλύβα και πήρε ξανά τρέχοντας το μονοπάτι. Η βοή της καταιγίδας τον ξεκούφαινε και η δυνατή βροχή τον εμπόδιζε να βλέπει καλά πού πατούσε. Μα αυτός ολοένα και πιο βαθιά έμπαινε μέσα στο δάσος. Μέχρι ότου βρήκε το παιδί του πάντα. Πεσμένο στο βρεγμένο χώμα έτρεμε από το κρύο. Το μικρό πάντα μπορεί να ήταν μουσκεμένο και καταφοβισμένο, αλλά ζωντανό. Ο Νικολάη το έφερε στην καλύβα, το στέγνωσε και το ζέστανε και μετά το έβαλε μέσα στην αγκαλιά της μητέρας του. Ο Λέων χαμογέλασε καθώς παρακολουθούσε όλα όσα έκανε το αγόρι. Το επόμενο πρωινό ο ήλιος ήταν πια φωτεινός. Τα πουλιά κελαϊδούσαν και όλη η φύση έλαμπε. Το πόδι του πάντα πήγαινε καλύτερα και το ζωάκι ευχαρίστησε τον Νικολάη για ό,τι είχε κάνει γι' αυτό και το παιδί του. Πάνω στην ώρα, να, φτάσανε η Σόνια, ο Γκόγκολ και ο Πούσκιν, που θέλανε να δούνε πώς θα πάει ο φίλος τους.
Ο Νικολάη αισθανόταν υπέροχα. Είχε θαυμάσιους φίλους και είχε σώσει το πάντα και το παιδί του. Αλλά και κάτι υπήρχε που τον στεναχωρούσε. Ακόμα δεν είχε βρει τις απαντήσεις στις 3 ερωτήσεις του. Και έτσι ρώτησε για μια ακόμα φορά τον Λέοντα. Η γέρικη Χελώνα κοίταξε το αγόρι μέσα στα μάτια. «Μα οι ερωτήσεις σου έχουν απαντηθεί», είπε. «Πότε?», ρώτησε το αγόρι. «Χτες, αν δεν είχες μείνει να με βοηθήσεις στο σκάψιμο, δεν θα είχες ακούσει τις κραυγές του πάντα. Άρα, η πιο κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι είναι όταν σκάβεις ένα κήπο. Και εκείνη τη στιγμή, το πιο σπουδαίο πρόσωπο ήμουνα εγώ. Και το πιο σημαντικό πράγμα που είχες να κάνεις ήταν να με βοηθήσεις στις δουλειές του κήπου μου. Αργότερα, όταν βρήκες το τραυματισμένο πάντα, δεν είχες τίποτα πιο σωστό να κάνεις από το να φροντίσεις το πονεμένο πόδι του και να σώσεις το παιδί του. Και εκείνη τη στιγμή, το πάντα και το παιδί του ήταν για σένα τα πιο σπουδαία πρόσωπα. Και το πιο σημαντικό που είχες να κάνεις ήταν να τους φροντίσεις και να τους κάνεις να αισθανθούν ασφαλείς. Να θυμάσαι πάντα πως υπάρχει μόνο μια σημαντική στιγμή. Και αυτή κάθε φορά είναι εκείνη που ζούμε. Το πιο σπουδαίο πρόσωπο είναι πάντα εκείνο που τυχαίνει να βρίσκεται δίπλα σου. Και η πιο σπουδαία σημαντική πράξη που έχεις να κάνεις είναι πάντα αυτή που αφορά το καλό αυτού του προσώπου. Αυτές λοιπόν είναι, καλό μου αγόρι, οι 3 απαντήσεις που ψάχνεις και είναι ό,τι πιο σημαντικό και σπουδαίο πρέπει στη ζωή σου να κάνεις. Είναι ο λόγος για τον οποίο γεννηθήκαμε και υπάρχουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί υπάρχουμε λοιπόν, παιδιά, για να κάνουμε το καλό, για να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας όποτε το χρειάζονται. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου.